Καλημέρα κύριε Μελά. Καλημέρα και σε εσάς κύριε Σαχίνη και σε όλους που μας ακούνε. Τελικά δεν είναι τόσο παροδικά τα πράγματα, ε? Νομίζω ότι δεν είναι τόσο παροδικά, διότι όσο διατηρείται ο εξωτερικός παράγοντας, δηλαδή οι τιμές της ενέργειας που έχουν εκτοξευθεί στα ύψη για λόγους γεωπολιτικούς, προστριβές δηλαδή μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, οικονομικούς, δηλαδή είπα και προσπάθεια να εξοβελήσει από την Ευρώπη το φυσικό αέριο που έρχεται από τη Ρωσία ή να, εν πάση περιπτώσει, να μειώσει και να πουλήσει το δικό της το υγροποιημένο. Και τρίτον, λόγοι χρηματιστηριακοί που είναι παρόντες πάντοτε. Έχουν λοιπόν εκτοξεύσει την τιμή των τιμών της ενέργειας στα ύψη. Αυτά επακόλουθα μπαίνουν στην οικονομία, δηλαδή ο πληθωρισμός σε μεγάλο βαθμό είναι εισαγόμενες λόγω από τις εισαγωγές. Όμως στην Ελλάδα για πολύ συγκεκριμένους λόγους, έτσι, υπάρχει μια ανορθολογική, ας το πω έτσι, αντιμετώπιση από τη μεριά της αγοράς. Δηλαδή υπάρχουν ολιγοπόλια τα οποία κατευθύνουν τις τιμές, καρτέλς και πάει λέγοντας. Και επομένως σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι, έχουμε μια αύξηση των τιμών των προϊόντων που θα έπρεπε η κυβέρνηση ή κάποιος άλλος οίκος να κάνει μια κοστολόγηση να μας πει πόσο ποσοστό από τον πληθωρισμό, εν πάση περιπτώσει, έρχεται από το εξωτερικό και πόσο προέρχεται από υπερτιμολογήσεις οι οποίες γίνονται στο εσωτερικό της χώρας. Λέτε ότι αυτό θα ήταν ένα κρίσιμο και εξόχως αποκαλυπτικό στοιχείο, ε? Σαφέστατα. Μάλιστα. Μόνο και που πρέπει να συμπληρώσω και κάτι, σαφέστατα. Σαφέστατα. Τι θα κάνουμε τώρα, θα λέμε ότι είναι εισαγόμενος ή όχι, ο άλλος θα λέει όχι, δεν είναι εισαγόμενος, αλλά αυτά είναι οι επιχειρήσεις. Κάποιος πρέπει λοιπόν, η κυβέρνηση ή εν πάση περιπτώσει αυτά τα ιστιτούτα τα οποία ασχολούνται με την κοστολόγηση να κάνουν μια σχετική μελέτη να μας πούν ο εισαγόμενος πληθωρισμός είναι τόσος. Διαχέεται με αυτόν τον τρόπο πολλαπλασιαστικά. Θα έπρεπε, πώς κάνουν τόσες και τόσες άλλες μελέτες εικονικές. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε μια αύξηση των τιμών των προϊόντων αυτή. Δεν έχουμε αυτή, έχουμε αυτή. Άρα κάτι συμβαίνει. Παίζουν ρόλο οι προσδοκίες, ας πούμε. Κτλ. Κατά την άλλη μεριά. Υπάρχει και μία αντιμετώπιση κυβερνητική, αλλά είναι γενικότερο ευρωπαϊκού επίπεδου, δεν θα λέω κυβερνητική μόνο στην Ελλάδα, γιατί η κυβέρνηση, εκτός από τις μεταρρυθμίσεις, ας πούμε, μιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης που κάνει, που οι άλλοι τις έχουν τελειώσει και πάνε από την άλλη μεριά τώρα, αλλά εμείς πρέπει να τελειώσουμε αυτά που είχαν τελειώσει οι άλλοι πριν 10 χρόνια. Δεν είδε με σωστό τρόπο ότι δεν είναι μία κατάσταση στην οποία μπορούμε να ξεφύγουμε εύκολα. Και επομένως πιάστηκε λίγο απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο και μάλιστα μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει τεράστια προβλήματα η ελληνική οικονομία, τα οποία τα έχουμε υποτιμήσει. Συνεχώς τα υποτιμούμε, δηλαδή το δημόσιο χρέος. Η Ελλάδα έχει τεράστιο δημόσιο χρέος. Αυτό είναι η δαμόκλειος πάδι, είναι υπερκαθορισμός, αρνητικός υπερκαθορισμός της ελληνικής οικονομίας. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, ό,τι και να μας λένε. Επομένως, έχουμε ένα δημόσιο χρέος το οποίο πρέπει να ρυθμίζουμε. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε ελλείμματα συνεχής. Πρέπει να μειώσουμε τα ελλείμματα και να κάνουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει ένα δίλημα στην κυβέρνηση, το οποίο εκφράστηκε από το σύμβολο του Πρωθυπουργού, σύμβολο οικονομικών του Πρωθυπουργού, επί των οικονομικών του Πρωθυπουργού, ότι κοιτάξτε, προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι αυτή τη στιγμή να αποκτήσουμε την επενδυτική βαθμίδα για να μπορέσουμε να δανειζόμαστε χαμηλά από τις αγορές. Αυτή να μπούμε, ας πούμε, στην αγορά ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό δειλεί την κατεύθυνση στην οποία θέλει να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και αυτή που δίνει αυτή η κατεύθυνση είναι προσαρμογή δημοσιονομικών. Δηλαδή τώρα από ό,τι διαβάζω και το νέο μεσοπρόθεσμο 23-26, επί της ουσίας τα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει να γίνουν από το 2023 και πάει λέγοντας. Άρα μάζεμα στην ουσία. Ορίστε. Άρα μάζεμα στην ουσία.
Και αυτό είναι βέβαιο. Σαφέστατα. Μισό λεπτό. Είναι βέβαιο. Δηλαδή η Ελλάδα δομικά είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είδατε τα ομόλογα, η απόδοση των ομολόγων από το 10ετών έφτασε το 2,73, αν δεν κάνω λάθος τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή. Και ανεβαίνει από το 0,7, 0,8, έτσι σε λίγο χρονικό διάστημα. Άρα ανεβαίνει το κόστος δανεισμού. Yeah. Άρα η κυβέρνηση βρίσκεται μέσα σε μια τανάλια. Την πιέζουν ανεβαίνει, από όλες τις πλευρές. Κύριε Μελάμου, ανεβαίνει μόνο το κόστος δανεισμού ή αυτό δείχνει ότι και οι αγορές αποτιμούν την Ελλάδα του δυσθεώρητου χρέους άκρος αρνητικά? Αποτιμούν την Ελλάδα αρνητικά και αυτό το θετικό, γιατί καφιόμαστε, η κυβέρνηση καφιότανε τα προηγούμενα χρονικό διάστημα ότι εμπιστεύονται οι αγορές στην ελληνική οικονομία, αλλά ξεχνούσε, σας το είχα πει 500 φορές, ότι ξεχνούσε ότι όλα τα ομόλογα που έβγαζε η ελληνική κυβέρνηση, 14 δισεκατομμύρια, 15, όσα έβγαλε, τα αγόραζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή ήταν η αιτία των χαμηλών επιτοκίων. Όταν φεύγει αυτή η ομπρέλα, ελπίζω να μην φύγει, ελπίζω να μην φύγει και νομίζω ότι δεν θα φύγει τελείως, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι το Μάρτιο ακόμα είμαστε κάτω από την ομπρέλα, αλλά μετά από το Μάρτιο δεν ξέρουμε ακόμα, παρά τις δηλώσεις που έχει κάνει η κυρία Λαγκάρτο, κάτι θα γίνει, και ο κύριος Τουρνάρας, κάτι θα γίνει με τα ελληνικά ομολόγα. Οι αγορές αποτιμούν ότι η ομπρέλα μπορεί να μην είναι ολόκληρη, να είναι μισή. Επομένως, δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα των αρνητικών προσδοκιών. Αλλά πρέπει να το πούμε και να το καταλάβουμε κάτι μια φορά, μια και μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα. Είναι δυσβάσταχτο το χρέος. Έχετε δίκιο. Όσο και να λέμε ότι είναι ρυθμισμένο, ότι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ το ρύθμισε, ότι η κυβέρνηση το ρύθμισε. Αυτό έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και επίσης έχει εξαρτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικά από τη Γερμανία και τη Γαλλία, αλλά κυρίως από τη Γερμανία. Και έχει και εξαρτήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κακώς, κάκιστα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Κάκιστα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αγοράζει ομόλογα 3α της Γερμανίας ή της Ολλανδίας ή δεν ξέρω εγώ τι, και να μην αγοράζει ομόλογα η Κεντρική Τράπεζα, που είναι ο έσκατος δανειστής των χωρών, και να μην αγοράζει εκεί που υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Έχουμε ανατρέψει πλήρως την οικονομική θεωρία μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια του νεοφεωρισμού και αλλαγής όλων των θεωρητικών. Κύριε Μελά, άμα δεν υπάρχει κυβέρνηση να φωνάξει, όχι τώρα, διαχρονικώς, με συγχωρείτε. Και επειδή μιλάτε για την Ελλάδα και έχετε απόλυτο δίκιο, μιλάτε και για μια χώρα που οι πολίτες της, το ξέρετε καλύτερα από μένα, 10 χρόνια είναι μέσα στην ύφεση και τη συμπίεση, βάλτε και την πανδημία. Άρα, δύο χρόνια. 12 χρόνια. Άρα σας ρωτώ ευθέως, το 6,2 όπως αποτυπώνεται αριθμητικώς, το ερώτημα είναι βαθύτερο, στο νοικοκυριό, στο πορτοφόλι της οικογένειας, του ατόμου, είναι 6,2 ή είναι 20%? Είναι παραπάνω. Είναι παραπάνω. Διότι κάθε νοικοκυριό δεν καταναλώνει τα 1000 προϊόντα που λαμβάνονται υπόψη για να βγάλουμε το δείκτη του πληθωρισμού. Έτσι. Δεν καταναλώνει, ξέρω εγώ, σαμπάνια ροζ. Έχετε δίκιο. Αλλά είστε από τους ούτε χαβιάρι, ούτε αυτοκίνητα, να πω και κάτι άλλο, ούτε συνέχεια αγοράζει στερεοφωνικά κτλ. Αγοράζει, άρα λοιπόν θα υπάρχει ένα στενότερο δείκτη, ο οποίος δείχνει το τι καταναλώνουν σε μεγάλη πλειοψηφία τα χαμηλότερα νοικοκυριά ή τα νοικοκυριά, εν πάση περιπτώσει, από ένα εισόδημα και κάτω, που βεβαίως εκεί ο δείκτης δεν είναι 6,2, μπορεί, δεν ξέρω πόσο είναι, μπορεί να είναι 25. Μάλιστα. Άρα, μήπως είμαστε γκρινιάριδες και κάνουμε κακό στη χώρα, που είπε και ο Υπουργός, γιατί μόνο το 20% φαίνεται να έχει πρόβλημα, το 80% έχει κάνει και 40 δις καταθέσεις. Καταλάβατε τώρα ποιο είναι η φέρουσα αντίληψη, όχι ενός υπουργού, συνολικά του πολιτικού συστήματος? Αυτό που λέτε εσείς για το χρέος, το έχετε ακούσει να το λένε? Όχι. Όχι βέβαια. Εδώ, κύριε Σαχίνη, θα σας πω κάτι. Τώρα φεύγω από τη συζήτησή μας, αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι. Βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΘ. Μάλιστα. Την ξέρετε, την ξέρετε. Μάλιστα. Πώς δεν την είπαμε εδώ, την είπα. Την είπατε. Ωραία, ναι. Δεν σας άκουσα, αλλά την είπατε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι λέει δηλαδή? Λέει, ρε παιδιά, δημόσιο αγαθό. Και δεν είναι μόνο το δημόσιο αγαθό του νερού, είναι και άλλα. Αυτό λοιπόν αποσοποιήθηκε.
Είδατε καμία ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ έτρεξε να πει για τις τριετίες και καλά έκανε. Αλλά επειδή ήταν νόμος δικός του που του είχε επιβληθεί βέβαια από το τέτοιο, δεν έγινε καμία συζήτηση. Ποιες τριετίες? Εννοείται στον κατώτατο. Ναι, τις τριετίες και... ή για τους άλλους. Ναι. Μάλιστα. Και πάλι θέλει νομοθετική ρύθμιση. Βεβαίως. Θέλει την έγκριση των Βρυξελών. Πια θα βγω και κούρευτο. Ναι. Βεβαίως. Δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που πήρε το Συμβούλιο, κάτι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Θα είναι μια νίκη του Συμβουλίου της δικαστικής εξουσίας. Πώς θα το κάνουμε. Όπως και το άλλο, με το νερό. Σωστά και αυτό. Λοιπόν, αυτά. Δηλαδή, πρέπει κάποτε να αρχίσει. Να ξαναβάλουμε στο τραπέζι το κοινωνικό κράτος, να ξαναβάλουμε στο τραπέζι τα δημόσια αγαθά, να ξαναβάλουμε στο τραπέζι το γίνεται με την υγεία και με την παιδεία και όλα αυτά τα πράγματα. Και να μην λέμε πάλι τα ίδια ως αντιπολίτευση που λέγαμε το 80 και το 90. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα νέο. Μάλιστα. Αλλά μην πούμε σε αυτή τη συζήτηση. Τώρα είναι μια άλλη συζήτηση. Για ακούστε εδώ τώρα, έχετε ανάψει φωτιές στον κόσμο, γιατί ο κόσμος το ξέρετε καλύτερα από άλλους που μιλούν από έδρας. Το νιώθει στο πετσί του. Λέει ο φίλος μου ο Κούλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον κύριο Μελά. Αναφέρθηκε σε καρτέλ, τα οποία έκαναν αυξήσεις εκεί που κανονικά δεν έπρεπε να γίνουν. Βρήκαν δηλαδή την ευκαιρία κάποιοι να βγάλουν κέρδη, προφανώς στοκάροντας με φθηνές τιμές και πουλάνε ακριβότερα τα αποθέματα. Και για το χρέος που λέει ο κύριος Μελάς, ναι, επισημάνω ότι έχω ακούσει ότι είμαστε στην τέταρτη πριν τον πάτο και μας ξεπερνάει μόνο το Σουδάν, η Μοζαμβίκη και η Μογγολία στα 408 δις. Είναι έτσι? Τώρα σε απόλυτα νούμερα δεν το ξέρω, δεν έχω πρόχειρα τα στοιχεία, αλλά η Ελλάδα στο χώρο στον οποίο είμαστε, δηλαδή στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πρώτη. Τώρα έχει ένα τεράστιο χρέος, ας πούμε. Ένα τεράστιο χρέος, το οποίο δεν πρόκειται να αποπληρωθεί, δεν γίνεται να αποπληρωθεί. Συνεχώς όμως θα μας πιέζουν, θα μας πιέζουν, θα μας πιέζουν και το χρέος θα είναι στα ίδια επίπεδα. Να σας πω κάτι. Λένε ότι αυξήθηκε ο λόγος δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ το 2020, λόγω ότι έπεσε ο παρανομαστής, δηλαδή μειώθηκε κατά 9%, 9,3% δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πόσο το ΑΕΠ, δηλαδή ο παρανομαστής του λόγου, απόλυτες τιμές προς το ΑΕΠ. Όμως δεν είναι αλήθεια, διότι αυξήθηκε και ο αριθμητής κατά 50 δισεκατομμύρια. Σωστό, έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν δανειζόμαστε, δεν αυξάνουμε σε απόλυτο νούμερο, και αυτό είναι το δραματικό. Το δραματικό είναι ότι συνεχίζουμε σε απόλυτα νούμερα να αυξάνουμε το χρέος. Για μια σειρά λόγους. Ακόμα και τα δάνεια, αυτά τα χρήματα που παίρνουν το Ταμείο Ανάκαμψης, όλα αυτά και το ΣΟΥΡ και το ΕΝ, δάνεια είναι. Επομένως εγγράφονται στο δημόσιο χρέος. Είναι τεράστιο πρόβλημα το δημόσιο χρέος. Όσο και να θέλουμε να το ξεπεράσουμε και να πούμε δεν πειράζει, πάμε να κάνουμε ανάκαμψη, πάμε να κάνουμε ανάπτυξη, πάμε να κάνουμε Κίνα. Δεν, δηλαδή θα μας βασανίζει για πάρα πολλές γενναίες, μελλοντικές γενναίες αυτό το πράγμα. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης. Αυτό που μου το άλλο που ρώτησε. Ναι, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν έχω... Αυτό σας είπα στην αρχή, ότι πρέπει να χρειάζεται να γίνει μια μελέτη. Αλλά είμαι βέβαιος ότι υπάρχει. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα στοιχείο που αφορά σε μένα. Δεν μπορεί. Αγόρασα ένα μπέργκερ. Είχα ένα παλιό κατάλογο του Αυγούστου. 7,3. 8,4 το πλήρωσα. Είναι δυνατόν 1 ευρώ και 10 λεπτά ένα μπέργκερ? Λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης, καλημέρα στον κύριο Μελά. Με εκείνα και με τα άλλα, κύριε Μελά μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μας, γιατί εμείς είμαστε τα λεγόμενα λαϊκά νοικοκυριά. Τι πρέπει να έχουμε κατά νου λοιπόν? Κατά νου θα πρέπει να έχουμε ότι η κατάσταση, σε αντίθεση με ό,τι λέγεται και από τη μεριά της κυβέρνησης, αλλά και τον τρόπο που χειρίζεται τα θέματα αντιπολίτευση, κατά την άποψή μου, η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, να μην πω δύσκολη, πολύ δύσκολη. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση στην ελληνική οικονομία. Επομένως, έχουμε μια ακρίβεια. Προσέξτε, η κυβέρνηση, έχουμε μια ακρίβεια την οποία τρώει. Μειώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Τα νοικοκυριά, πάρα πολλά νοικοκυριά, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Η κυβέρνηση λέει ότι αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Ναι, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε με τα 43 δισεκατομμύρια των 2 ετών που έδωσε επιδοματικά, τα οποία τώρα θα τα πάρει πίσω. Άρα δεν έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα της μισθωτής εργασίας, στοιχεία της Ελστάτ. Δηλαδή οι άνθρωποι που δουλεύουν μισθωτά δεν έχουν αυξήσει. Δεν έχουν αυξηθεί οι μισθοί τους, πώς να το πω, το διαθέσιμο εισόδημά τους. Ναι. Επομένως, όταν τα επιδόματα θα αρχίσουν σιγά σιγά να παίρνονται πίσω,
θα βρεθούν σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Εάν βάλετε τώρα και αυτό τις πιέσεις που έρχεται από τον πληθωρισμό, θα καταλάβετε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ποια είναι η αντιμετώπιση, τι κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση προσπαθεί επιδοματικά πλέον να δίνει διάφορα επιδόματα για να μπορέσει να βοηθήσει τα νοικοκυριά, όπως κάνουν και οι άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι άλλες χώρες της Ευρώπης κάνουν και άλλα θέματα, παραδείγματος χάρη ειδικό φόρο κατανάλωση τον μειώνουν, τον έχουν μειώσει η Ισπανία, η Ιταλία κτλ. Η Ελλάδα αρνείται. Τώρα, γιατί αρνείται, είναι ένα θέμα το οποίο χωράει πολλή συζήτηση. Επικαλείται δημοσιονομικούς λόγους, σαφέστατα υπάρχουν δημοσιονομικοί λόγοι, έχουμε εισπράξει 6 δισεκατομμύρια, άρα από τη στιγμή που θέλει να πάει σε πλεονάσματα δεν μπορεί να βγει από αυτό το, δηλαδή σκέφτεται πάρα πολύ καλά αυτό να αναιρέσει, να μειώσει αυτή την κατάσταση. Όμως από την άλλη μεριά φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να μειώσει τους φόρους εκεί που δεν συνάδουν με τη συγκεκριμένη ιδεολογική της προσέγγιση. Δεν θέλει να κάνει κάτι γενικό σε αυτές τις καταστάσεις. Θέλει να δώσει, να πάρει τα χρήματα από, ας πούμε, από το δυτικό φόρο κατανάλωσης, να τα διαθέσει επιλεκτικά όπως αυτή νομίζει και προσωρινά ως εκ τούτου, γιατί είναι επιδόματα, προσβλέποντας ότι στο άμεσο μέλλον ή μέχρι το τέλος του χρόνου, μετά το εννιάμινο, θα έχουμε μια σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας και θα μπορέσει να ανταπεξέλθει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το... Θα έχουμε μείωση των τιμών της ενέργειας? Έχετε τέτοια εικόνα? Γιατί εγώ... Έχω την εντύπωση, σας το είπα και την άλλη φορά που είχαμε κάνει μια συζήτηση, έχω την εντύπωση ότι εάν τα γεωπολιτικά, ας πούμε, λυθούν. Εν πάση περιπτώσει, μπαίνουν σε μια διαχειριστική λογική και υπάρχει μια πιο κανονικοποίηση της προσφοράς. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα μειωθούν οι τιμές ενέργειας, αλλά θα σταθεροποιηθούν σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ναι, αλλά δηλαδή κόσμος... δεν θα έχουμε συνεχή αύξηση. Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Μελά, τι λέω τώρα, το βλέπετε και στο δικό σας λογαριασμό. Εδώ το τέλος αναπροσαρμογής, το οποίο είναι περισσότερο από τον κανονικό λογαριασμό, μιλάμε τώρα για τους εκαθαριστικούς, το τέλος αναπροσαρμογής λοιπόν έχει και ΦΠΑ μέσα. Δηλαδή, με το ένα χέρι παίρνει την επιδότηση, με το άλλο την παίρνουν πίσω. Καταλάβατε τι γίνεται? Σαφέστατα. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Ή πρέπει να μειώσουμε τους ειδικούς φόρους, άρα να δει το οικονομικό επιτελείο, γιατί εγώ πρέπει να είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω. Τι σημαίνει δημοσιονομικά τη στιγμή που το δημόσιο χρέος σπρώχνει, μας εξαναγκάζει να μειώσουμε τα ελλείμματα και να πάμε σε πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Άρα, εδώ αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι πρέπει να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα, δεν είναι λάθος, αλλά όχι εις βάρος μόνιμα της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Αυτό είναι ένα δύσκολο σταυρόλεξο να λυθεί. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα ερώτημα που είναι στα χείλη πολλών. Το στέλνει ο φίλος ο Γιάννης από τη Ρόδο, με την καλημέρα του σε εσάς. Με τις αυξήσεις που υπάρχουν, λέει, κύριε Μελά μου, με τις αυξήσεις που έρχονται, τι αύξηση βασικού μισθού κανονικά χρειάζεται? Αφήστε τώρα τι λέει η κυβέρνηση, το Μάιο θα μας δώσει νέα αύξηση γενναία. Και πόσο ποσοστό έχουμε χάσει από το μισθό μας? Αυτά δεν θα έπρεπε να μας πούνε πρωτίστως? Βεβαίως. Υπάρχει μια μελέτη, ας πούμε, του ΙΝΕΓΕΣΕ για το Δεκέμβριο, που δείχνει πόσο έχει μειωθεί το διαθέσιμο και αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Κοιτάξτε, χτες έγραψα ένα άρθρο στο οποίο μου το ζητήσανε, δηλαδή το έγραψα μόνος μου, το ζητήσανε. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτή τη φάση, επειδή κακά τα ψέματα, ο πληθωρισμός από τη στιγμή που αυξάνεται το μισθολογικό κόστος θα δεχτεί άλλη μια πίεση. Μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Εκτός εάν αυξηθεί η παραγωγικότητα και το markup των επιχειρήσεων μειωθεί ή σταθεροποιηθεί. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ο κατώτατος μισθός δεν είναι μόνο
ένα μέγεθος που αφορά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά είναι και ένα μέγεθος που αφορά στην επιβίωση των ανθρώπων, θα πρέπει κατά την άποψή μου η πρόταση που έχει κάνει η ΓΕΣΕ για τα 751 ευρώ σε αυτή τη φάση, μιλάω για αυτή τη φάση, θα πρέπει να πάμε προς εκείνη την κατεύθυνση και στη συνέχεια να προχωρήσουμε προς το 60% του διάμεσου μισθού, δηλαδή γύρω στα 809-810. Αλλά το πρώτο βήμα, κατά την άποψή μου, το πρώτο αίτημα θα πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να πάει γύρω στα 750-751 ευρώ ο κατώτατος μισθός. Με την προϋπόθεση, διότι η Ελλάδα δεν είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και καταλαβαίνετε, αν πάτε σε ένα εμπορικό κατάστημα και έχει έναν υπάλληλο, θα σας πει: μα κύριε Μελάδα, θα μου πει, τι λέτε τώρα να μου να αυξήσω το μισθό, τι θα κλείσω. Ως εκ τούτου, θα πρέπει αυτό που κάνουν και άλλες χώρες, ειδικά η Γαλλία, το μη μισθολογικό κόστος να μειωθεί ή άλλα φορολογικά κίνητρα, η φορολογία να μειωθεί επιλεκτικά σε αυτές τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να την κάνουν αυτές, να δώσουν την αύξηση. Χωρίς να έχουν πρόβλημα. Αλλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις και ειδικά οι εμπορικές και όλα αυτά, που μην ξεχνάτε, οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν απορροφούνται ένα τεράστιο απασχόλησης. Σκεφτείτε πόσες έχουμε, 300.000, 400.000, πόσες έχουμε. Έναν υπάλληλο να πάρουμε παραπάνω, αμέσως λύνουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Κανένα εργοστάσιο ή μεγάλη επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει αυτή την απορρόφηση της ανεργίας όπως κάνουν αυτές οι μικρές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνεται στοχευμένα η αύξηση του κατώτατου μισθού και να δοθούν κίνητρα φορολογικά του μείωση του μη μισθολογικού κόστους σε αυτές τις επιχειρήσεις συγκεκριμένα. Έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε και την δυνατότητα επιβίωσης, μιλάω για επιβίωση, γιατί είναι στα πρόθυρα της φτώχειας αυτός ο κατώτατος. Έχετε δίκιο. Κάτω από το κατώτατο. Εγώ σας ακούω και καταλαβαίνω πως προσεκτικά τα λέτε. Σκέφτομαι απλά, κύριε Μελά, θα το θυμάστε κι εσείς εκείνο το σύνθημα για τη γενιά των 800 ευρώ πριν μερικά χρόνια που γινόταν το έλεγα να δεις ντροπή 800 ευρώ. Ναι, ναι, ναι. 1000 ευρώ ήταν πρώτα. Και τι συζητάμε τώρα. 1000 ευρώ ήταν, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Και μετά στα 700 και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να κινηθεί η κυβέρνηση, αν έχει τη διάθεση να το κάνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα για την ελληνική οικονομία. Εγώ το επαναλαμβάνω. Δεν είναι, και να σου πω και κάτι άλλο και να το τελειώσω. Εάν δεν ήταν και αυτοί οι πόροι, που δάνειοι πόροι είναι και αυτοί, από το Ταμείο Ανάκαμψης, που εν πάση περιπτώσει θα δούμε πώς θα χρησιμοποιηθούν, ξέρουμε πού θα χρησιμοποιηθούν. Τι θα δούμε τώρα, σοβαρά μιλάτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει σε μακροοικονομικό επίπεδο θα δώσουν μια όθηση. Χωρίς αυτούς τους πόρους που υπολογίζεται σε αύξηση του ΑΕΠ 2,6 για το 2022, θα είχαμε μια αύξηση του ΑΕΠ γύρω στο 2,5 χωρίς αυτούς τους πόρους. Κωνσταντίνος Μελάς, θέλω να τον ευχαριστήσω. Ποτέ δεν χαϊδεύει τα αυτιά, θέλω να το πω αυτό, αλλά έχει επιλέξει να λέει αυτά που ο ίδιος βάζοντας κάτω τα στοιχεία βλέπει και όχι αυτά που θα θέλαν κάποιοι να βλέπει. Έτσι πρέπει να είναι. Ένας επιστήμονας, εντός εισαγωγικών το επιστήμονας, μην περιευτολογήσω, θα πρέπει να αυτά που απορρέουν από αυτά που βλέπει. Μπορεί να κάνει λάθος, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εδώ τώρα μπήκε ένα άλλο ερώτημα, αλλά θέλει ολόκληρη συζήτηση άλλη μέρα. Κύριε Μελά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.